Καλησπέρα σας. Έχουμε σήμερα τον Αχή τον Χρήστο. Αχή, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ. Εγώ το λέω τιτάνα της σάλας. Λοιπόν, Χρήστο μου, κάνοντας μια ανασκόπηση γενικά που είσαι στο χώρο, έχεις 13 χρόνια που είσαι στην ομάδα του Βούκα, ο οποίος και ξεκίνησες. Έτσι, το 98 στο εφηβικό. Σωστά. Και στο αντρικό από το 99 μέχρι το 2012. Σωστά. Τα μισά σου χρόνια δηλαδή. Μια ζωή. Ε? Και πιο πριν, αλλά τόσα στο σχολείο. Ωραία, για πες μας λίγο πώς ένιωσες όλη αυτή την πορεία μέσα από τον Βούκα μέχρι να φτάσουμε στο σήμερα. Κοίτα, πρώτα απ' όλα η ενασχόλησή μου με το άθλημα ήταν συγκυριακή. Συγκυριακή εννοώντας ότι όταν ξεκίνησα εγώ, το πρωτάθλημα τότε ήταν το πειραματικό. Δεν υπήρχε ούτε κάποια ενημέρωση στο όποιο ενδιαφερόμενο ότι υπάρχει αυτό το άθλημα, θες να ασχοληθείς. Και συγκυριακό γιατί εκείνη τη χρονιά έφτιαξε στο σχολείο ο Δούκας το γηπεδάκι 5-5 που έχει ακόμα και σήμερα σε άλλη μορφή. Κάμε το εδώ πίσω λες. Εγώ είχα αρχίσει ήδη να παίζω με παρέες δεξιά και αριστερά. Ήταν η εποχή που τα γηπεδάκια τα 5-5 σε έξαρση παντού. Ήμουν με τις παρέες μου, έπαιζα στη Λεωφόρο που ήταν και κοντά μου μανιωδώς. Οπότε ο τότε γυμναστής μας, ο Κωστής ο Σπύρου, που είχε και μακρά πορεία και εξαιρετική πορεία στο Δούκα όλα τα χρόνια, μέχρι πρόσφατα που αποχώρησε, με είδε σε κάποια δοκιμαστικά που είχαν κάνει και με ρώτησε αν ενδιαφέρομαι να ασχοληθώ. Εγώ λέω γιατί όχι, λέω, δεν έχω να χάσω κάτι. Και έτσι ξεκίνησε η ιστορία. Και πρώτα παίχτης γήπεδο, όχι τερματοφύλακας. Όλοι οι γκολφ θέλανε να βάζουν, όχι να καταστρέφουνε. Τερματοφύλακας δηλαδή προέκυψε μετά από... Τερματοφύλακας προέκυψε την πρώτη μου χρονιά στο αντρικό, που συνέπεσε κιόλας με την άφιξη ορισμένων παιχτών, οι οποίοι είναι από τους καλύτερους που έχουν περάσει ίσως όλα τα χρόνια του αθλήματος, που αφενός δεν χωρούσα να παίξω μαζί τους. Αφετέρου μου δόθηκε η ευκαιρία να δοκιμάσω κάτι άλλο που το ψιλοέκανα υπό άλλες συνθήκες. Ο τότε προπονητής μας, ο Δημήτρης ο Νικολάου, με βοήθησε απίστευτα πολύ σε επίπεδο τεχνογνωσίας. Το πρώτο διάστημα που η σχέση μου με το άθλημα ήταν όση γνώση μπορεί να έχεις από έναν εξάρτητο γηπεδάκι. Με έβαλε στη διαδικασία, πάντα δίνοντας μου κίνητρα, να ψαχτώ. Και όταν λέω να ψαχτώ, από το να δω βίντεο του καλύτερου τερματοφύλακα στον κόσμο, και μου έλεγε, δες τι κάνει αυτός ο άνθρωπος. Όχι, έτσι. Εγώ είχα κόλλημα με τον Λουίς Αμάδο. Ναι. Για μένα είναι ό,τι καλύτερο έχω δει ποτέ. Δες τι κάνει και έλα στην επόμενη προπόνηση, μου λέει, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε μαζί. Και να δούμε, μπορείς να το μάθεις, μπορείς να το πετύχεις. Πάντα με τσίγκλαγε. Μου βάζε ένα μικρό στόχο κάθε φορά. Ήμουν φύση ανταγωνιστικός. Το λέω τώρα, τότε δεν το είχα καταλάβει, να σου πω την αλήθεια. Και προπόνηση, αγώνα, που στην αρχή έπαιζα ελάχιστα, ειδικά την πρώτη χρονιά. Υπήρχε ο Κώστας ο Παπάς που ήταν ό,τι καλύτερο υπήρχε τότε, τεράστια ιστορία, μπαρουτοκαπνισμένος, οπότε δεν είχα χώρο. Τη δεύτερη χρονιά και μετά, αφού είχα δουλέψει πάρα πολύ, είχα αρχίσει να παίρνω τις ευκαιρίες μου. Τώρα γενικότερα στο Δούκα πέρασα καλά χρόνια, πέρασα δύσκολα χρόνια. Αν με ρωτήσεις και τώρα θα σου πω ότι σε όλη μου την πορεία δεν θα άλλαζα τίποτα. Δεν θα άλλαζε. Δεν θα άλλαζε γιατί έχω ένα κακό. Ότι πολλές φορές λειτουργώ με το συναίσθημα. Και αν δεν το φέρνανε έτσι τα πράγματα, πιθανότητα ακόμα στο Δούκα θα έπαιζα. Από εκεί και πέρα ζήσαμε πολύ καλά χρόνια, ειδικά τα πρώτα χρόνια με τον Δημήτρη, τον Νικολάου, ο οποίος ουσιαστικά είναι και ο άνθρωπος που μου έμαθε το άθλημα, ο μέντορας μου. Και αν θες ακόμα και τώρα, ό,τι καλύτερο έχω γνωρίσει. Πιστεύω είναι μεγάλο κεφάλαιο για τη σάλα. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος το αγαπούσε τόσο πολύ. Πολλές φορές το βάζε πάνω και από τη δουλειά του και από την οικογένειά του και που λέει ο λόγος.
Είχε, έτρεχε για τα πάντα. Είχε, γνώριζε κόσμο παντού. Προσπαθούσε να φέρει νέες ιδέες. Προσπαθούσε να διαδώσει το άθλημα. Οπότε, ναι, μπορώ να σου πω ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ο άνθρωπος που με σημάδεψε εξ αρχής στο χώρο. Από εκεί και πέρα, κατά τη γνώμη μου, ο Δούκας είχε όλο το πακέτο, εάν το είχε διαχειριστεί πιο σωστά, να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής του αθλήματος. Θεωρώ ότι ποτέ δεν το είχε σαν προτεραιότητα το άθλημα και αυτό φάνηκε και σε βάθος χρόνου. Δηλαδή, πολλές φορές η ομάδα είχε αφαιθεί σε εισαγωγικά στην τύχη της ότι δεν την ενδιαφέρει να κάνει πρωταθλητισμό. Αφού πέρασε η φουρνιά των μεγάλων παιχτών, μεγαλώσανε και βιολογικά αποχωρήσανε, μετά υπήρξε ένα μεγάλο κενό. Πιστεύεις ότι. Πιστεύεις ότι σε αυτό φταίει κιόλας στο επίπεδο που βρισκόταν το άθλημα, ώστε να δώσουν, δώσουν βάρος και βάση σε. Προφανέστατα, αλλά εάν μια ομάδα η οποία έχει όλες τις υποδομές και ενώ οι υποδομές το καλύτερο γήπεδο που υπάρχει, μακράν από το δεύτερο, με όλο το από πίσω, δηλαδή φυσιοθεραπείες, γυμναστήρια, ό,τι μπορεί να χρειαστεί ένας αθλητής. Αν λοιπόν αυτός ο σύλλογος δεν βγει μπροστά για να είναι αυτός η αλλαγή του αθλήματος, ποιος θα το κάνει, αυτός που δεν έχει να πληρώσει ούτε τους διαιτητές? Σωστό. Εκεί αποφασίζεις αν θες να γίνεις εσύ το προϊόν ή αν θες απλά να υπάρχεις. Και σίγουρα ήταν καταλυτικές οι δύο χρονιές που δεν τελείωσε το πρωτάθλημα, έτσι. Yeah. Ξέρω ότι για το σύλλογο αυτό ήταν μεγάλο πλήγμα και σου λέω ότι εγώ σταματάω να επενδύω σε ένα άθλημα το οποίο είναι αφαιρέγγιο. Αυτό πιστεύω ότι ήταν το μεγαλύτερο λάθος που υπήρξε στην ιστορία. Γιατί δεν μπορεί τώρα ένα σύλλογος μετά το 2001, δεν πήρατε το... 2000-2001, ναι. Λοιπόν. Και κάποια κύπελλα τα επόμενα χρόνια. Να παίρνεις μια διάκριση τόσο μεγάλη. Και να έχεις κάνει μια επένδυση τρομερή για να φέρεις πέντες. Και ξαφνικά να κόβεται αυτό το κομμάτι για... Πιστεύω ότι είναι λάθος κινήσεις γενικώς. Από το χώρο. Όχι από το... μόνο από τον Δούκα. Ξέρεις, πρέπει να δίνεις και το ερέθισμα στον άλλο. Συζητάω. Όταν δεν υπάρχει καμία σοβαρή δομή, κανένας οργανισμός από πίσω, είτε λέγεται Ομοσπονδία, είτε λέγεται ΠΕΠΣ. Γιατί η ΠΕΠΣ είναι τα τελευταία χρόνια. Πιο παλιά όλα ήταν κεντρικά από την ΕΠΟ. Ναι. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει καμία βούληση να αναπτυχθεί σοβαρά αυτό το άθλημα και άνθρωποι που δεν θα κοιτάνε τα μικροσυμφέροντά τους, αλλά το καλό του αθλήματος. Ναι, προφανώς και ένας οργανισμός σου λέει ότι εγώ δεν θα πετάω λεφτά σε ένα καλάθι χωρίς πάτο. Και απόλυτα σεβαστό. Και εγώ το ασπάστηκα αυτό το πράγμα για πολλά χρόνια και γι' αυτό και έμεινα. Ενώ θεωρητικά μετά το 2005-2006, ας πω, που ήμουν και εγώ στα καλύτερά μου, είχα την επιλογή να πάω όπου θέλω και να θες να έχω γράψει κι άλλα χι πρωταθλήματα. Ναι. Για μένα δεν ήταν ποτέ το πάνω αυτό. Και με ιντρίγκαρε να προσπαθήσω να πάρω το πρωτάθλημα με μια ομάδα που δεν το έχει πάρει. Ναι. Και είχα δώσει, πίστεψέ με, ό,τι έχω και δεν έχω προς αυτή την κατεύθυνση. Πιστεύω ότι είναι και μεγάλο κίνητρο και σε πολλούς παίχτες, όχι να μην. Ναι. Γιατί βλέπεις ότι εδώ ακόμα και μεγάλες ομάδες, όταν κάποιος λέει θα πάω π.χ. σε μια μεγάλη ομάδα, να πούμε, είτε λέγεται ΑΕΚ, είτε Παναθηναϊκό στο χώρο μας κτλ. Μπορεί να το φάει και ο Πάγκος. Δεν πάει να πει ότι επειδή πήγε σε μια μεγάλη ομάδα θα παίξει κιόλας. Όχι, βέβαια. Έτσι, ο προπονητής, η δουλειά του προπονητή είναι να βγάζει, να έχει τους καλύτερους stand-by. Από τη στιγμή που δεν θα είσαι καλός, να μην και υπάρχουν κάποιοι άλλοι πιο πάνω από σένα. Γι' αυτό βλέπεις ότι και μοιράζονται εύκολα παίχτες σε ομάδες με μικρότερης εμβέλειας, να πούμε, σε θέμα με τα ψηλά. Και δεν το σκέφτονται κιόλας. Κοίταξε να δεις. Στο δικό μας το χώρο, επειδή παίχτες, από τότε που είμαι εγώ τουλάχιστον, ανανεώνονται σε ποσοστό κάτω του 10%. Κακό αυτό, ε. Τραγικό. Και δεν έχουν και κίνητρο. Και θα σου πω πάλι η εμπειρία από το Δούκα, ότι έχω δει στις υποδομές του Δούκα τα προηγούμενα χρόνια, όταν σου λέω παιχταράδες, ταλεντάρες, που δεν το χωράει το μυαλό σου. Δεν τους κράτησε ο χώρος. Δεν τους κράτησε είτε γιατί δεν δίνει κίνητρα, είτε γιατί περάσανε πανελλήνιες στην Κομωτινή, είτε γιατί το δοκιμάσανε και δεν τους άρεσε. Δεν έχει σημασία γιατί. Δεν τους κράτησε ο χώρος. Δεν είναι μόνο το οικονομικό, έτσι. Γιατί καλός ή κακός, το χώρο αυτόν όπως είναι δομημένος, το α και το μέγα είναι η ανιδιοτέλεια. Το 90% των παιχτών που έχω γνωρίσει και έχουν φτάσει, θα σου πω, για τους παίχτες τους top class, έτσι. Όποιος θεωρεί ο καθένας top class, δεν το κάνανε για τα λεφτά.
Το κάνανε γιατί τους άρεσε, το αγαπήσανε και πίστεψε με, για να παίξεις κάτι καλά, στο οποίο δεν έχεις παραστάσεις από μικρό παιδί. Γιατί στο φούτσαλ δεν υπάρχουν παραστάσεις στην Ελλάδα. Κάποιος πρέπει να σου πει ότι μεγάλε, υπάρχει αυτό το άθλημα. Για μπες στο YouTube και δες τι κάνουν στην Ισπανία, να πάθεις το πολιτισμικό σοκ και να πεις τι είναι αυτό, από πού κατέβηκε αυτό το πράγμα και τι μπορώ να κάνω εγώ για να έρθω κοντά σε αυτό. Δεν έχεις καμία τύχη. Δεν είναι εύκολο. Πολύ δύσκολο. Ναι. Το α και το μ είναι να μπουν φρέσκα άτομα. Λοιπόν, μετά από 13 χρόνια που λες από τον Δούκα, πηγαίνουμε στην Αθήνα 90. Ήσουν εκεί πέρα από το 2012, καλοκαίρι του 12, μέχρι το 10, μέχρι πρόπερση, δύο χρόνια μετά. Μέχρι το 15, έτσι. Και, ναι, σεζόν 15-16. 15-16. Άρα, με λίγα λόγια, έχεις τίτλους με δύο ομάδες. Σωστά. Ε? Σωστά, και ευελπιστώ με τρίτη. Έστω και τώρα στα γεράματα. Ναι, ναι. Για πες μας την εμπειρία σου από την Αθήνα 90. Κοιτάξτε να δεις, η Αθήνα 90 προέκυψε από το γεγονός ότι αποφασίσανε στο Δούκα οι τότε ηθήνοντες ότι δεν χρειάζονται πλέον τις υπηρεσίες μου. Ναι. Καλές ή κακές. Οπότε για μένα ήταν λίγο μονόδρομος η Αθήνα 90. Δεν σκόπευα να πάω σε κάτι πιο χαμηλότερο, σε χαμηλότερο επίπεδο για κανένα λόγο. Ήδη με το συντριπτικό ποσοστό των παιδιών που παίζανε στην Αθήνα 90 ήμασταν συμπαίκτες πάρα πολλά χρόνια στην εθνική ομάδα και κολλητοί φίλοι, άσχετα σε ποια ομάδα παίζαμε, και εννοείται ότι ήρθαμε ακόμα πιο κοντά τότε. Ήρθε μαζί μου και ο κουμπαράκος μου ο Σπύρος, ο Γκρίτζαλης, οπότε ήταν ακόμα πιο εύκολη η μετάβαση. Και μπορώ να σου πω ότι πέρασε τα καλύτερα μου χρόνια εκεί. Τα καλύτερα μου χρόνια με ποια έννοια? Ότι βρέθηκα σε ένα περιβάλλον που μπορεί να μην είχε το ΔΑΗ στο οποίο το ζηλεύουν όλοι, αλλά είχε 10-15 παίχτες οι οποίοι σκεφτόντουσαν με τον ίδιο τρόπο ή με κοντινό τρόπο με τον δικό μου για το άθλημα. Δηλαδή έμπαινε στο γήπεδο και δεν έμπαινε ούτε για να χάσει την ώρα σου, ούτε για να χάσει από τον αντίπαλο. Έμπαινε στο γήπεδο για να βελτιώσει το παιχνίδι σου και για να πάρει το πρωτάθλημα. Τέλος. Είχατε και ένα Μπελτσίδι, ε? Όχι, εγώ δεν τον πρόλαβα. Δεν τον πρόλαβα, δεν τον πρόλαβα τον Αποστόλη. Όχι, εγώ την πρώτη χρονιά που πήγα στην Αθήνα 90 ήταν ο Γρηγόρης ο Μπουλίτσας. Α, ο Μπουλίτσας. Την πρώτη χρονιά, μετά ο Άγγελος ο Μανουηλίδης και την τελευταία χρονιά ο Γιάννης ο Γιάβας. Ο Γιάβας. Α, ήσουν στην. Αφού του είχε φύγει ο Αποστόλης. Την χρονιά που έφυγε ο Αποστόλης, εγώ πήγα στην Αθήνα. Ήταν στην περίοδο τότε ο Αποστόλης. Ο Αποστόλης, ναι. Όταν έφυγε από την Αθήνα πήγε στην Ελλάδα. Ήταν η μεταβατική εποχή. Η μεταβατική εποχή, μάλιστα. Σωστά. Ναι, σωστά. Εξαιρετικά χρόνια, εξαιρετικοί συμπαίχτες. Μπορώ να σου πω ότι οι καλύτεροι φίλοι που έχω κρατήσει και θα κρατήσω για πάρα πολλά χρόνια. Και οι λόγοι που έφυγα κιόλας από την Αθήνα, γιατί συνηγορήσανε πολλά, δεν ήταν ότι είπα φεύγω. Ναι. Ας πω την αλήθεια, εκεί έπαιξε μεγάλο ρόλο η προβλεπόμενη μετεξέλιξη που υπήρξε τότε στην Αθήνα 90. Έχω ένα θέμα. Δεν θα ήθελα να παίξω τον Ολυμπιακό ποτέ στα γεράματά μου. Ναι. Είναι, λέω, εντάξει, γιατί να το κάνω. Ναι. Από τη στιγμή που έχω κόλλημα, είμαι ΑΕΚ, καλός ή κακός. Το δηλώνεις. Ναι, το δηλώνω. Λέω, ευκαιρία είναι να κάνω και το κομμάτι μου έστω και στα 34, να πάω απ' έξω στην οπάδα που μου κάνει κέφι. Συνηγορήσανε βέβαια πάρα πολλά πράγματα τότε, έτσι. Δηλαδή, ναι, μεν είχα αποφασίσει ότι θα φύγω από την Αθήνα 90 μόνος μου. Αρχικά δεν υπήρχε τότε καν πλάνο ΑΕΚ, ναι, στον ορίζοντα. Μετά έγιναν 10 πράγματα ταυτόχρονα και φτιάχτηκε αυτό το πράγμα το οποίο είναι η ΑΕΚ σήμερα, σε μια πολύ σοβαρή και υγιή βάση. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο κεφάλαιο της ΑΕΚ. Mm-hmm. Όνειρό σου. Γενικά, μαθαίνοντας ότι μπήκε επίσημα η ΠΑΕ ΑΕΚ στο όλο κομμάτι, ποιο ήταν το κλικ που έκανε ο Αχής να μου στο μυαλό του όταν στο άκουσμα και μόνο? Κοίταξε, δεν υπήρξε κλικ στο άκουσμα γιατί ήμουνα εν μέρη μέρος αυτής της πρωτοβουλίας. Αχα.
χωρίς να έχω πάρει κάποια επίσημη ενημέρωση. Δηλαδή. Όχι ενημέρωση, δεν μπορούσα εγώ να εκμεύσω καταστάσεις ή να πω στην ΠΑΕ, παιδιά, μπείτε. Υπήρχε η ΑΕΚ Futsal και πιο πριν. Ναι. Απλά εγώ θεώρησα κατάλληλο το timing όταν μπήκε με αυτόν τον τρόπο πριν 2 χρόνια. Χωρίς φυσικά να υποτιμώ και το παρελθόν της, έτσι. Όχι, δεν υπάρχει τέτοια Το κλικ λοιπόν έγινε με τον εξής τρόπο. Το κλικ έγινε όταν μιλήσαμε με κάποιους προσωπικούς μου φίλους από την Ερασιτεχνική ΑΕΚ που μου είπαν ότι υπάρχει πολύ σοβαρό ενδεχόμενο να αναλάβει η ΠΑΕ το Futsal, γιατί το βλέπει πολύ σοβαρά και θέλει να το αναπτύξει. Και το επόμενο βήμα αφού έγινε αυτή η μετεξέλιξη ήταν όταν ουσιαστικά ανέλαβε ο Απόστολος ο Μπελτσίδης και ο Γιώργος ο Κατσάμπας που μου είπανε, ξέρουμε ποιος είσαι, ξέρουμε ότι είσαι ΑΕΚ, έλα να μας βοηθήσεις να το φτιάξουμε. Mm-hmm. Που εννοείται ότι ήταν μεγάλο το κίνητρο για μένα, αγωνιστικό και μη αν το θες. Μετά, ξέρεις κάτι, από τη στιγμή που ανέλαβε ο Αποστόλης και λόγω του Αποστόλη ακολουθήσανε πολλά παιδιά από την Αθήνα 90, τα πράγματα ήταν πολύ πιο εύκολα να υπάρξει μια ομοιογένεια, να τραβηχτούν και άλλοι παίχτες από άλλες ομάδες, λόγω του ότι, κακά τα ψέματα, υπήρχαν ήδη έμπειροι παίχτες οι οποίοι είχαν συμφωνήσει, υπήρχε ένα αξιόλογο budget για παίχτες τους οποίους μέτραγε το οικονομικό. Ξέρεις, δεν μπορεί όλοι να παίζουν ούτε για την ψυχή της μάνας τους, ούτε όλοι παίζουν γιατί θα πάρουν ένα χι ποσό. Ο καθένας ήρθε για άλλο λόγο σε αυτή την ομάδα. Ναι. Το θέμα είναι ότι φτιάχτηκε μια καλή πρώτη μαγιά, μια ομάδα η οποία είχε στόχο να πρωταγωνιστήσει εξ αρχής, που εν μέρει το πέτυχε φυσικά χωρίς να έχει το προσδοκόμενο αποτέλεσμα πέρσι. Δηλαδή δεν είπε κανείς πέρσι το καλοκαίρι ότι πάμε να βγούμε τρίτη. Ναι. Φάνηκε ότι πήγατε από την πρώτη χρονιά κιόλας, αλλά ήθελα να ρωτήσω ότι το μεταβατικό στάδιο και οι αλλαγές που γίνανε στην ομάδα της ΑΕΚ θα ήταν τόσο εφικτό από την πρώτη χρονιά κιόλας να κάνουν τον μπαμ. Προφανώς και όχι. Αλλά να στο θέσω αλλιώς. Αν ο Δούκας πέρσι δεν είχε φέρει τους Βραζιλιάνους που ήταν αστάθμητος παράγοντας για όλους, γιατί δεν ήταν δύο ξένοι, αν το θες, κοινοί. Ήταν παίχτες πολύ πάνω από το μέσο όρο, ήταν παίχτες. Συμφωνούμε, τους είδαμε, τους απολαύσαμε. Παιχταράδες. Δεν το συζητάμε καν. Λοιπόν, αν λοιπόν έχοντας στο μυαλό σου ένα σχεδιασμό καλοκαιρινό ότι ο βασικός αντίπαλος ήταν η Αθήνα 90, από την οποία έχουν φύγει 8 παίχτες και έχουν έρθει σε σένα, έλεγες ότι αν μη τι άλλο θα το παίξω στα ίσια το πρωτάθλημα. Φυσικά όταν άρχισαν οι πρώτοι μήνες και είδαμε ότι υπάρχουν ανομοιογένειες, υπάρχουν δυσκολίες, τραυματισμοί. Οι Βραζιλιάνοι συν και άλλες πολύ καλές μεταγραφές που έκανε ο Δούκας. Δηλαδή, ο Δούκας έφτιαξε ένα κορμό, είχε 3-4 παίχτες πολύ καλούς, πήρε 2-3 Έλληνες εξίσου καλούς και έφερε και 2 παίχτες που τον εκτοξεύσανε. Ναι. Βλέποντας λοιπόν όλη αυτή την σειρά των γεγονότων, αναγκαστικά κι εσύ έλεγες ότι πρέπει να αναπροσαρμόσω όχι τους στόχους μου, αλλά τον τρόπο που θα αντιμετωπίσω τους αντιπάλους μου. Από εκεί που έλεγες ότι θα το παίξω στα ίσια το πρωτάθλημα εξ αρχής, έβλεπες ότι είσαι το... Δεν βγαίναν τα κουκιά. δεν βγαίναν τα κουκιά. Ήσουν πλέον το outsider. Δεν ήσουν αυτός που ξεκινάει επίσης όρις τον ανταγωνισμό. Ναι. Ήτανε δεδομένο ότι θα υπάρξουν αναπόδια σε μια πρώτη χρονιά, σε μια ομάδα που φτιάχνεται από το μηδέν και έρχονται πολλοί παίχτες από πολλές διαφορετικές πλευρές. Και φέτος, που θεωρώ ότι πολλές ατέλειες, αν το θες, και δυσλειτουργίες περσινές έχουν βελτιωθεί και θεωρώ ότι θα είναι ένα πρωτάθλημα εξαιρετικά ανταγωνιστικό μέχρι το τέλος με τον Παναθηναϊκό. Τώρα μην κρυβόμαστε, θεωρώ ότι αυτές οι δύο ομάδες είναι τα φαβορί για να διεκδικήσουν μέχρι το τέλος. Σε βάση δυναμικότητας, έτσι φαίνεται. Έτσι, μέχρι όσο και να θέλουμε να χαϊδεύουμε, να το φέρνουμε γύρω-γύρω, αλλά όλοι το λένε, δεν το έχουν κρυφό. Ας πω κάτι, έχει νόημα τώρα να κοροϊδευόμαστε. Αυτές οι δύο ομάδες έχουν δείξει μια δυναμική και μια συνέχεια μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή τις δύο ομάδες χωρίζει ένα γκολ. Το 1-0 στην πολιτεία. Ναι. Αν θα ήταν 1-0, 0-1, 0-0, μικρή σημασία έχει και στα play-off είναι όλη ουσία. Φυσικά ακολουθούν πολύ ανταγωνιστικές ομάδες από πίσω. Ολυμπιάδα Ταύρος και Δούκας που. Αν το θες, είναι πολύ κοντά, άλλοι λίγο περισσότερο.
είναι εξής και με τους τραυματισμούς και με κάποιες συγκυρίες χρονικές. Βλέπουμε συναρπαστικό ποδόσφαιρο γενικά. Δεν είναι συναρπαστικό φούτσαλ. Μπορώ να πω φέτος και τα τελευταία τρία χρόνια κιόλας. Έχει μοιραστεί πίτα των παιχτών. Αυτό ακριβώς τα έλεγα. Το οποίο βοηθάει. Απλά το κακό είναι ότι μοιράζεται η ίδια πίτα και ότι δεν μεγαλώνει η πίτα. Δεν μεγαλώνει. Ενώ να κυκλώνονται οι ίδιοι παίχτες, να πούμε γύρω-γύρω. Μακάρι να υπήρχε σαν το Δημήτρη τον Καραβίδα που μπήκε πρόπερση, μακάρι να μπαίνουν άλλοι 30 τέτοιοι παίχτες. Καλοί ποδοσφαιριστές που μπήκαν στη διαδικασία να μάθουν το άθλημα. Ναι. Και υπάρχουν και άλλοι έτσι του Θεού, απλά μου ήρθε ο Δημήτρης επειδή παίξαμε και μαζί. Πολύ. Μάλιστα. Λοιπόν, το πρωτάθλημα το παρακολουθείς και μέσα από την εικόνα μας και από κοντά. Θα πούμε 2-3 κουβέντες για την κάθε ομάδα έτσι να τα δούμε με τα μάτια του Αχή. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με τον Παναθηναϊκό. Ο μεγάλος αντίπαλος. Νομίζω αυτό τα λέει όλα. 14 στα 14. 14 στα 14 και εμείς 13 στα 14 και 17 Ιανουαρίου η πρώτη θέση. Απλά τα πράγματα. Απλά ξέρεις ποιο, με τον Παναθηναϊκό, με τα παιδιά, ξέρεις, ναι μεν ακούσα εκ Παναθηναϊκός τώρα, αλλά οι άνθρωποι πίσω από αυτές τις δύο ομάδες, ουσιαστικά μέχρι πολύ πρόσφατα ήταν ένα. Και μαζί μεγαλώσατε, αυτό θέλεις να μου πεις. Μαζί μεγαλώσαν, ακριβώς. Έτσι. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, Δούκας. Σε μεταβατική σεζόν. Χωρίς τους Βραζιλιάνους, δεδομένα το επίπεδο έπεσε. Παρ' όλα αυτά κρατάει κάποιους Έλληνες παίχτες, οι οποίοι είναι τους καλύτερους του πρωταθλήματος. Αυτό φάνηκε να τον επηρέασε σημαντικά στην αρχή, που έκανε και κάποια κακά αποτελέσματα που δεν ήταν μέσα στο πρόγραμμα. Ανάλογα πώς θα πάει ο δεύτερος γύρος του, εγώ θεωρώ ότι μπορεί να είναι και τρίτος. Μπορεί να κάνει το comeback, δηλαδή. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να κάνει το comeback, γιατί έχει παίχτες με ποιότητα. Και έχει και ένα προπονητή ο οποίος το ξέρει, το άνθρωπο το ξέρει καλά. Ο Γιάννης είναι... Αν δεν τον λέγανε μοϊστρό, θα τον έλεγα μαέστρο. Έτσι. Ολυμπιάδα. Στο ίδιο μοτίβο, στιβαρή, ανταγωνιστική, σχεδόν κάθε χρόνο, παρόλο που μπορεί να αλλάζει 3-4 παίχτες, η μούρλα που έχουν αυτά τα παιδιά για το άθλημα παραμένει αναλύωτη και αυτό φαίνεται στο γήπεδο. Yeah. Δηλαδή από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο ζουν και αναπνέουν για αυτό το πράγμα και αυτό βγαίνει. Τους βγάζω 10 καπέλα. Λοιπόν, Μινόταυρος. Μινόταυρος. Εδώ και 2 χρόνια έχει επανέλθει στο προσκήνιο δυνατά. Έχει βγάλει και κάποια νέα παλικάρια, ιδιαίτερα ταλαντούχα. Καραταλή, Χάρη, Φώτη. Εμένα μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση ο Πιτσιρικάς, ο Χάρης. Ο Φώτης. Σωστά, μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση και θεωρώ ότι αυτό το παλικάρι, αν προσέξει και αγαπήσει το άθλημα, μπορεί να κάνει πολύ μεγάλα πράγματα. Όχι, το έχει αγαπήσει. Το έχει καψουλευτεί καθόλου. Το λέω εγώ που το ξέρω. Είναι εξαιρετικό ταλέντο. Λόγω γηπέδου, το οποίο είναι πάντα πλεονέκτημα για τον Ταύρο και μειονέκτημα για τους αντιπάλους του. Το κλουβί που λέμε. Να σου πω κάτι, είναι πλεονέκτημα, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξουν αυτά τα πράγματα, έτσι. Και δεν μιλάω προσωπικά για το γήπεδο του Ταύρου, υπάρχουν και άλλα γήπεδα αντίστοιχα, στα οποία δυστυχώς είναι άλλο άθλημα. Και προς το μην παρεξηγηθώ, ναι, το λέω ότι 40-20 είναι το γήπεδο, το κανονικό. Σε αυτό πρέπει να παίζουμε. Εκεί θα δεις παίχτες να βελτιώνονται και να μπορούν να πάνε να σταθούν μετά με την εθνική ομάδα. Εντάξει, πιστεύεις, έχουμε δει το Μινόταυρο να στέκεται καλά και εκτός έδρας σε κανονικές διαστάσεις. Στέκεται. Ναι, όχι, δεν το πάω στο θέμα, ναι, του Μινόταυρου, ναι, 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 αυτό καθεαυτό. Το πάω στο θέμα των προδιαγραφών των γηπέδων. Ναι. Το οποίο κάτι πρέπει να κάνουμε. Υπάρχει γενικό πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι. Δεν τα φέρνουμε χρηστό. Είναι γενικό πρόβλημα όλα τα γήπεδα και θέμα ασφάλειας και θέμα καταλληλότητας. Σε φάση ότι δεν έχουν ρίξει βάρος οι Δήμοι ήδη στα ίδια τους τα γήπεδα. Δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει. Άμα ξεσηκωθούν όμως όλοι, θα τους ενδιαφέρει. Η φάση είναι ότι δεν υπάρχει μια, ας πούμε, συσπήρωση, να πούμε, του κόσμου, του αθλητισμού, της κάθε περιοχής, ώστε να βροντίξουν το χέρι στο τραπέζι, ώστε να γίνει κάτι γι' αυτό. Εντάξει, ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι εμείς σε αυτό το θέμα έχουμε πολύ λίγα περιθώρια, γιατί οι περισσότερες ομάδες είναι φιλοξενούμενες πλαγίως κάποιου Δήμου. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα, ότι
Η ΑΕΚ παλεύει να βρει γήπεδο που είναι η ΑΕΚ. Αυτό. Δεν είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει, αν θες, το brand name. Αυτό. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, πραγματικά, ειδικά στο τηλεοπτικό κομμάτι που σε αφορά, εγώ θα σου λέω ότι, παιδιά, κάντε μια κεντρική συμφωνία με τον Δούκα και το τηλεοπτικό μάτς να γίνεται εκεί κάθε εβδομάδα. Ναι. Για να βλέπεις σωστά το προϊόν. Ναι. Εντάξει, και στον Δούκα μην νομίζω ότι είναι ακριβώς σωστά. Είναι, πρέπει να διάψουμε τις δύο πρώτες σειρές από φυλάκους για να κάνουμε το ξέρω, αλλά τουλάχιστον σε επίπεδο υποδομών και αυτό που βλέπει ο θεατής σαν εικόνα γηπέδου, σωστά. Είναι πολύ ψηλό το επίπεδο. Σωστά. Και ο Γέρακας είχε καλή οπτική. Και το Εσπέρου είναι ωραίο. Δεν έχω πάει, ναι, έχω δει μόνο κάποια βιντεάκια. Και το Εσπέρου είναι πολύ ωραίο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Mm-hmm. Και οπτικά και χρωματικά και το πώς γίνεται όλο το τηλεοπτικό μέσα. Εντάξει. Και του Γέρακα ήταν ωραίο επάνω. Ναι, του Γέρακα ήταν. Που είναι χάντμπολ, έτσι. Εντάξει, ήταν χάντμπολ. Ολυμπιακό ακίνητο, είναι αυτό το σχέδιο, δεν είναι αυτό. Και καλό. Αυτό. Λοιπόν, είχαμε μείνει στην Ολυμπιάδα, Μινόταυρο. Πάμε Σαλαμίνα. Νεανική, φρέσκια. Κρίνοντας από όλη την ιστορία της Σαλαμίνας, στο πώς δούλευε τα προηγούμενα χρόνια, θεωρώ ότι όταν έχεις, με βάση τη δική μου γνώση, έλλειψη πόρων, το καλύτερο που μπορείς να κάνεις είναι να βάλεις νέα παιδιά να παίξουν. Γιατί από εκεί έχεις κάτι να κερδίσεις. Και το κάνουν. Και το κάνουν και το κάνουν και καλά. Και τους βγαίνει. Και τους βγαίνει και πολύ καλά και μακάρι να το συνεχίσουν, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν έχει νόημα να πας να βάλεις τον 30 φεύγα. Ναι. Όταν το αποτέλεσμα θα είναι πάνω κάτω το ίδιο. Καλύτερα να βάλεις τον πιτσιρικά, να του μάθεις 3 σωστά πράγματα, μπορεί να βγάλεις και 2 καλά ταλέντα. Ναι. Οι 30 φεύγα χρειάζονται όμως και για τους μικρούς, ε. Χρειάζονται, να τους ναι, χρειάζονται 30 φεύγα και στο λόγο μου 30 πολλά. χρειάζονται αυτοί που ξέρουν όμως το άθλημα. Δηλαδή ο μικρός να κερδίσει από αυτό το παίχτη. Το να φέρεις ένα παίχτη από το κλασικό που ήρθε πρώτη φορά στο φούτσαλ στα 35 του, τι θα μάθει κάτι. Ναι, σωστά. Όχι, το 30 φεύγα το έλεγα για ανθρώπους που ήταν ήδη μέσα στη σάλα. Ναι, για ανθρώπους που είναι ήδη μέσα στη σάλα, που έχουν να δείξουν πράγματα στη νεότερη γενιά. Ναι, σαφώς είναι καλό να υπάρχουν 3-4 κολόνες για να αποτελέσουν και κίνητρο και, αν το θες, και πρότυπο για τον κάθε νεότερο. Λοιπόν, και πάμε και στο φίλο μας το Δημήτρη με το συνάντησες όταν ήρθαμε εδώ πέρα. Ομολογώ ότι δεν. Στην Καλυθέα, για την Καλυθέα που μιλάμε, έτσι για να ξέρει και ο κόσμος. Ομολογώ ότι. Τα παιδιά δεν τα ήξερα καθόλου. Δεν τα ήξερα. Όχι, δεν τα ήξερα, δεν είχαμε παίξει σχεδόν ποτέ αντίπαλοι. Ό,τι έχω δει από κάποια βιντεάκια δικά σου, το αποτέλεσμα τους δικαιώνει 100%. Είναι μια ομάδα η οποία από την πρώτη χρονιά έχει καταφέρει να είναι ανταγωνιστική, σε ένα, όπως είπες, όμορφο γήπεδο. Θεωρώ ότι όσο μπορούν να κρατιούνται σε ένα επίπεδο και να βάζουν νέα παιδιά μέσα, τα οποία θα δένουν με τους παλιούς, μόνο σε καλό έχει να τους βγει. Νέο εικόνιο. Το νέο εικόνιο κάνει αυτό που είπαμε και για τη Σαλαμίνα και για την Καλύθι. Όχι τόσο για την Καλύθι, για τη Σαλαμίνα πιο πολύ, το κάνει εδώ και πολλά χρόνια. Απλά φέτος έχει κάποιες ατυχίες τραυματισμών. Το εικόνιο κανονικά θα έπρεπε να είναι πιο ψηλά στη βαθμολογία. Mm-hmm. Λόγω, εξ όσων γνωρίζω, κάποιοι είναι τραυματίες, δεν ξέρω αν έχει αποχωρήσει κάποιος και τους έχει στοιχήσει αυτό σε αποτελέσματα. Εντάξει, την ομάδα την τρέχει ο Θανάσης ο Ζάχος που είναι για ζωντανή ιστορία του αθλήματος. Βάζουμε τον Γιάννη τον Ζαβιτσάνο. Μιλάω ποιος είναι από πάνω. Ναι, το Γιάννη τον Ζαβιτσάνο τον ξέρω, ξέρω ότι κάνει καλή δουλειά. Όσο βάζουν και εκείνοι νέα παιδιά που τους δίνουν σωστή κατεύθυνση, δεν έχουν να φοβούνται τίποτα. Και η Elite. Η Elite μέχρι στιγμής δεν την έχει δικαιώσει τόσο το αποτέλεσμα. Εντάξει, δεν είναι και εύκολο να προσαρμοστείς από την δεύτερη εθνική στην πρώτη. Και φυσικά, όταν έχεις και πολλά καινούργια πρόσωπα, θεωρώ ότι θα είναι μια αναγνωριστική χρονιά, δεν έχει να χάσει και πολλά πράγματα. Θεωρώ ότι και εκείνοι πρέπει να προσανατολιστούν πιο πολύ σε νεότερα παιδιά. Εντάξει, το κόμμα στο αναγνωριστική χρονιά γιατί δεν πέφτει κανένα φέτος. Αυτό εννοώ. Δηλαδή δεν έχεις να χάσει και τίποτα. Δεν έχεις να χάσει τίποτα. Γι' αυτό είναι ίσως και η ευκαιρία να βάλεις ίσως γι' αυτό και να είναι και πιο λάσκα γενικά οι ομάδες ή από τη μέση και κάτω. Από τη μέση και κάτω. Εντάξει. Να σου πω κάτι όμως. Μία χρονιά ισχύει αυτό του χρόνου. Δεν θα είναι έτσι. Οπότε πρέπει να χτίσεις πάνω σε αυτό. Σίγουρα. Είναι ευκαιρία να χτίσουν τα παιδιά. Αυτό έλεγα.
Λοιπόν, συμπλήρωσαμε το puzzle. Αυτό που θα ήθελα να σε ρωτήσω τώρα είναι γενικά για το χώρο μας, Χρήστο. Πριν φτάσω εκεί, να σε ρωτήσω γενικά από τερματοφύλακες που βλέπεις μέσα στις ομάδες πριν πάω σε αυτή την ενότητα. Μιλάς για Ελλάδα τώρα. Ναι, μια σκηνή, μια σκηνή θέση σου γενικά εδώ στην Ελλάδα, ναι. Κοίταξε. Έχεις ξεχωρίσει κάποια παιδιά. Εντάξει, κάποια είναι δεδομένα. Να σου πω, το Δημήτρη θα στον πούνε άλλη 10 το Θεοφύλλο. Ναι, οκ, okay, δεν ανακάλυψα τη φωτιά. Θα σου πω για ένα παλικάρι το οποίο η δύναμη της ψυχής του την έχουν, τη δύναμη της ψυχής του την έχουν ελάχιστη και είναι ο Παναγιώτης Ζομπάρδης, επειδή τον έχω ζήσει από πολύ παλιά. Όντως. Και το comeback που έχει κάνει μετά τον τραυματισμό που είχε και η τρέλα που έχει να δουλεύει και να βελτιώνεται είναι απίστευτη. Ξέρεις ότι το brand name, να πούμε, την γραφική του πολέμου την έχει αναλάβει, να πούμε, προσωπικά στο χώρο της άλλας, όταν αποκρούει. Το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Κοιτάξτε, είναι ένας τερματοφύλακας ο οποίος έχει βελτιωθεί 200% από αυτό που ήταν και τώρα, αν δεν κάνω λάθος, κοντά στα 32, προσπαθεί ακόμα να βελτιωθεί. Βγάζει το καπέλο. Από εκεί και πέρα, αν με ρωτήσεις για νεότερους, το πρόβλημα, ξέρεις ποιο είναι, ότι κανείς μέχρι στιγμής δεν έχει δείξει συνέχεια και συνοχή στο παιχνίδι. Δηλαδή βλέπεις κάποιους καλούς τερματοφύλακες που μπορεί, καλούς, κάνουν κάποιες καλές εμφανίσεις μία σεζόν, την άλλη χρονιά αποφασίζουν ότι το παρατάω. Ξαναεπανέρχονται. Για μένα το α και το μέγα στο τερματοφύλακα είναι η διάρκεια σε υψηλό επίπεδο. Και δεν είναι εύκολο πράγμα. Το να πεις ότι ένας τερματοφύλακας έκανε μια καλή χρονιά, μπορώ να σου βρω παραδείγματα και από το κλασικό ποδόσφαιρο άπειρα. Το να αντέχεις 5 και 10 και 15 χρόνια στο υψηλότερο επίπεδο, εκεί είναι το δύσκολο. Γι' αυτό αυτή τη στιγμή δεν έχω να σου πω κάποιον άλλον που ξεχωρίζω. Χρήστο, γενικά οι τερματοφύλακες έχουν άλλη τεχνική στο κομμάτι το να κρατούνται σε φόρμα σε σχέση με έναν ποδοσφαιριστή που παίζει μέσα. Ξέρεις, οι τερματοφύλακες του Φούτσαλ έχουν πολύ διαφορετική προπόνηση, αν το θες, όχι μόνο από τους τερματοφύλακες του κλασικού ποδοσφαίρου, και σε σχέση με τους παίχτες, καμία σχέση, απλά η διαφορά μας με το κλασικό ποδόσφαιρο είναι ότι ο τερματοφύλακας του Φούτσαλ πρέπει να δουλέψει πάρα πολύ και τα πόδια του. Δηλαδή, το να έχεις τεχνική, να μπορείς να κάνεις μια καλή πάσα, το να μπορείς να κοντρολάρεις και να μοιράσεις το παιχνίδι. Στο δικό μας το άθλημα που είναι μικρός ο χώρος, πάνω κάτω το παιχνίδι, το να είσαι μέρος αυτού του παιχνιδιού είναι τρομερά σημαντικό. Mm-hmm. Προπονητικά, κοίταξε να δεις. Θα σου μιλήσω από προσωπική εμπειρία, γιατί δεν υπάρχει, αν το θες, κάποια πεπατημένη που ακολουθήθηκε στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια. Θεωρώ τρομερά σημαντικό το κομμάτι της δύναμης, και εννοώ γυμναστήριο, όχι μόνο, η εκγύμναση εξελίσσεται. Ναι, σίγουρα. Και αλλάζει σχεδόν χρόνο με το χρόνο. Εγώ λοιπόν θα σου πω ότι όταν πρωτοξεκίνησα και είχα τις υποδομές του Δούκα, μπορεί να έκανα και 5 φορές την εβδομάδα γυμναστήριο για να δυναμώσω τα πόδια μου και τα χέρια μου, γιατί ήξερα ότι, και τον κορμό μου, γιατί ήξερα ότι έτσι θα μπορώ να στηθώ καλύτερα, θα μπορώ να έχω πιο πολύ δύναμη στο χέρι μου και να αυτό μετά να μεταφραστεί, αν δουλέψω την τεχνική μου σε μεγαλύτερη ακρίβεια στην πάσα μου, τα πόδια μου για να μπορώ να είμαι πιο γρήγορος όταν χαμηλώνω ή στο σπαγκάτο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μετά, η τεχνική εξίσου σημαντική. Καμία σχέση το κλασικό ποδόσφαιρο με το φούτσαλ. Δηλαδή, πιο κοντά είμαστε στους τερματοφύλακες του handball παρά στους τερματοφύλακες του κλασικού ποδοσφαίρου. Βέβαια. Πρέπει να έχεις σωστές τοποθετήσεις, να είσαι κοντά στην μπάλα. Δηλαδή, να σου πω ένα παράδειγμα. Στο τέτα-τέτα, ο τερματοφύλακας του κλασικού συνήθως θα πάει να πέσει στα πόδια και θα διαλέξει κάπως. Εσύ πρέπει να πας να στηθείς και να κλείσεις όσο μεγαλύτερο όγκο του τέρματος. Να του κόψεις την οπτική. Είναι πολύ διαφορετικό και θεωρώ ότι είναι ένα κομμάτι στο οποίο προπονητικά υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης και εξέλιξης. Και περισσότερες ομάδες δεν μπορούν να το κάνουν, γιατί όταν έχουν ένα προπονητή, με τι θα προλάβει να ασχοληθεί. Αυτό ακριβώς. Με τους τερματοφύλακες ή με τους παίχτες. Αυτό ήθελα να καταλήξω, ότι οι προπονητές τερματοφυλάκων
Δεν υπάρχουν. Εκτός αν αγνοώ κάτι. Δηλαδή οι προπονητές των ομάδων προσπαθούν κάποιες μέρες την εβδομάδα να προσαρμόσουν το πρόγραμμά τους έτσι ώστε να δουλευτούν και οι τερματοφύλακες. Σε χώρες προηγμένες ο τερματοφύλακας έχει και 2 και 3 άτομα για να τον βελτιώσει. Θα σχολιάσουν από θέμα αυτόν τον κλάδο της σαν προπονητής τερματοφυλάκων. Σου έχει περάσει ποτέ από το μυαλό. Γενικά με την προπονητική δεν μπορώ να σου πω ότι τρελαίνομαι να το ακολουθήσω. Αν έκανα κάτι μελλοντικά, θα ήταν φυσικά μόνο για τερματοφύλακες, γιατί σε παίχτες γήπεδο δεν έχω να πω κάτι, δεν έχω να προσφέρω κάτι. Επειδή έχεις περάσει από αυτή τη θέση, γνωρίζεις τι περνάει το κορμί για να μην το κομμάτι. Θα το σκεφτόμουν εάν υπήρχαν οι σωστές, αν το θες, προδιαγραφές για να γίνω πρώτα απ' όλα εγώ σωστός προπονητής. Δηλαδή, αν υπήρχε η σωστή εκπαίδευση και οι σωστές παραστάσεις, αν πούμε ότι σταματούσα αύριο, δεν θα αναλάμβανα ποτέ κατευθείαν. Όχι, γιατί θεωρώ ότι δεν είμαι έτοιμος. Δεν μ' αρέσει να κάνω πράγματα στα οποία δεν ξέρω τόσο καλά, ώστε αυτό που θα πω στον χι τερματοφύλακα να υπάρχει και ένα επιχείρημα από πίσω. Το να σου πω κάνε μια άσκηση πίδα κόνους και μετά έλα και πέσε στα πόδια μου. Πρέπει να το εξηγήσω αυτού του ανθρώπου που θα τον προπονήσω, γιατί πρέπει να το κάνει αυτό και ποιο κομμάτι του παιχνιδιού του θα βελτιώσει. Άρα αν υπήρχε η επιλογή και η υποδομή να εκπαιδευτώ πρώτα απ' όλα εγώ για να εκπαιδεύσω μετά σωστά, μπορεί και να το σκεφτόμουν. Σε επόμενη φάση όμως. Γιατί τώρα χρονικά δεν μου πολύ βγαίνει. Ωραία. Λοιπόν, πάμε σε ένα break και γυρνάμε πάλι με πολύ Χρήστο Αχή σε κομμάτια που μας απασχολούν όλους μας. Λοιπόν, επιστροφή από το break, εδώ με τον Αχή, τον Χρήστο. Χρήστο, πάμε σε ένα κομμάτι που αγγίζει όλο τον κόσμο της σάλας γενικά. Είναι το θέμα το αναπτυξιακό κομμάτι. Η κίνηση που έγινε φέτος ήταν να μπει το 5x5 μέσα στα σχόλια, όπως προανέφερα και σε όλους τους υπόλοιπους που είχαν έρθει. Πιστεύω ότι ήταν η καλύτερη κίνηση που έχει γίνει. Δεν το έχω ακούσει σαν τίτλο. Ναι. Δεν ξέρω πώς μεταφράζεται σε πράξη αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να μας συμβεί. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα. Δηλαδή, όσο νωρίτερα έρχονται σε επαφή με αυτό το πράγμα τα παιδιά, τόσο πιο έντονα τους αποτυπώνεται και τόσο μεγαλύτερες επόμενες γενιές και φουρνιές παιχτών φούτσαλ θα δημιουργήσεις. Το θέμα είναι να γίνει με το σωστό τρόπο και με σωστή παρουσίαση του αθλήματος. Δηλαδή μην πάμε να το εμφανίσουμε σαν, αν το θες, το 5-5 του στο γηπεδάκι, ναι, που να ξεχαστείς να παίξεις με την παρέα σου. Πρέπει, ναι μεν, σε ένα παιδί δεν μπορείς να επιβάλλεις σκληρούς κανόνες έτσι, και κουτάκια απαραίτητα, αλλά το να μαθαίνει η νεαρή ηλικία, τι πραγματικά είναι το φούτσαλ και τι μπορείς να κάνεις μετά από αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν λέω κάτι πρωτότυπο, σε όλες τις προηγμένες ποδοσφαιρικά χώρες, το φούτσαλ το θεωρούν ως τον προθάλαμο του κλασικού. Ναι. Όπως σου είπα, χθες το βράδυ τυχαία έπεσα στη Νόβα σε ένα ρεπορτάζ, αν το θες, ενός παίχτη της Μαρσέη που δεν θυμάμαι το όνομά του, ο οποίος παίζει στην πρώτη ομάδα εδώ και κάποια χρόνια και είναι από τους καλούς παίχτες, ο οποίος η συνέντευξη έγινε σε γήπεδο φούτσαλ. Δεν ήταν της Μαρσέη, ήταν κάποιας μικρής ομάδας τοπικής, ναι, με παιδάκια κάτω των 10 χρόνων να παίζουν φούτσαλ και από τα 20 λεπτά της συνέντευξης, τα 12 μιλούσε για το πώς το φούτσαλ τον βοήθησε να αναπτυχθεί και πόσο εύκολο του ήταν μετά να πάει στο μεγάλο γήπεδο. Ναι. Τεχνικά και τακτικά. Δηλαδή σκέψου τώρα αν σε χώρες που έχουν πάρει παγκόσμια πρωταθλήματα στο κλασικό ποδόσφαιρο, θεωρούν τόσο σημαντικό το φούτσαλ για τη βάση του αθλητή, πόσο πρέπει να το πουλήσουμε εμείς αυτό το πράγμα εδώ. Πιστεύεις γενικά ότι είναι στην κουλτούρα του Έλληνα το φούτσαλ μπορεί να περάσει εύκολα? Κοίτα, γενικά θεωρώ ότι ο Έλληνας δεν έχει αθλητική παιδεία σε κανένα επίπεδο. Οπότε δεν μπορώ να σου πω ότι το φούτσαλ θα αποτελέσει την εξαίρεση. Βάλ τα κάτω. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ. 3-4 μεγάλες ομάδες, οι υπόλοιπες φυτοζωούν και οικονομικά και σε επίπεδο στόχων.
Και που στα λοιπά αθλήματα, πού είναι ο κόσμος, πάνε και πλακώνονται στο ξύλο και σφάζονται στο γυναικείο βόλεϊ. Αυτή είναι η αθλητική μας παιδεία. Αυτό θέλουμε να. Δεν υπάρχει αθλητικό κοινό. Βλέπεις, πάλι σε Νόβα και ΟΤΕ, βλέπεις handball στη Γερμανία με 15.000 κόσμο. Βλέπεις βόλεϊ στην Ιταλία με 15.000 κόσμο. Βλέπεις φούτσαλ στην Ισπανία, στη Ρωσία, στην Ιταλία. Και μαζεύουν περισσότερο κόσμο από το 11. Μαζεύουν περισσότερο, ειδικά σε τοπικές κοινωνίες που δεν έχουν και πολύ προηγμένο 11. Άρα το αν το φούτσαλ είναι στην ιδιοσυγκρασία του Έλληνα, δεν ξέρω κατά πόσο είναι γενικά ο αθλητισμός στην ιδιοσυγκρασία του Έλληνα ή είναι μόνο ο οπαδισμός. Μεγάλη κουβέντα η οποία δεν νομίζω ότι θα καταλήξει και πουθενά, γιατί τα αποτελέσματα των τελευταίων ετών όσο πάνε και είναι χειρότερα. Για τιμωρίες ακούς, σκοτώθηκε ο τάδε, χτύπησε ο τάδε, εκεί υπάρχει θέμα. Χρήστο, τι πιστεύεις ότι λείπει από το πρωτάθλημα μας γενικά, από το άθλημα μας και είμαστε πιο πίσω σε σχέση με υπόλοιπες χώρες? Δεν μπορώ να σου πω ότι υπάρχουν και χώρες που είναι πιο ψηλά από εμάς, όπως μιλούσαμε και πριν για τη Σλοβενία. Σου είπα Σλοβενία, Τουρκία, Γαλλία, Αγγλία. Δεν σου λέω ότι έχουν φτάσει απαραίτητα πάνω από εμάς. Οι Άγγλοι, ας πούμε, το παλεύουν τόσα χρόνια και είναι χαμηλό το επίπεδό τους. Βέβαια, εκεί δεν ξέρω αν είναι στην ιδιοσύγκρασία του το άθλημα. Mm-hmm. Γιατί οι Άγγλοι ξέρουν ποδόσφαιρο. Mm. Το να τους βάλει στη σάλα τους δυσκολεύει. Έχουν κάνει τεράστιες επενδύσεις μέσω της ομοσπονδίας τους. Αν δεν αποφασίσει η ομοσπονδία, και δεν μιλάω για την ΠΕΠΣ, γιατί η ΠΕΠΣ θεωρώ ότι η εμβέλειά της φτάνει μέχρι ένα σημείο. Αν δεν υπάρχει στρατηγική απόφαση της ΕΠΟ, που εκεί είναι οι διαχειριστές των κονδυλίων, και όλοι όσοι σχεδιάζουν τη στρατηγική του ευρύτερου προϊόντος που λέγεται ποδόσφαιρο, mm-hmm. δεν μπορείς να έχεις μεγάλη περιφέρεια εξέλιξης. Δεν νομίζω ότι ποτέ το έχουμε δει σαν προϊόν, πραγματικά σαν προϊόν. Το άκουσα και σε άλλη συνέντευξη. Να σου πω κάτι. Λες, θέλω χορηγούς, θέλω καλύτερα γήπεδα, θέλω καλύτερους ποδοσφαιριστές. Γιατί να έρθει ένας χορηγός στο φούτσαλ? Πες μου εσύ ποιο είναι το κίνητρό του. Τι θα προβάλλει? Τι φταίει? Τι φταίει? Θεωρώ ότι, όσο και αν δεν αρέσει αυτό, ότι οι άνθρωποι που έχουν, οι περισσότεροι τουλάχιστον για να είμαι δίκαιος, που έχει περάσει από τα χέρια τους η τύχη του αθλήματος, δεν προσπάθησαν ποτέ να δουν τη μεγάλη εικόνα. Δεν τους ενδιαφέρει πραγματικά η ανάπτυξη του αθλήματος, όσο να κρατήσουν τα μικροσυμφέροντά τους. Όποια και αν είναι αυτά. Και φυσικά δεν θεωρώ ότι γίνεται η ανάπτυξη ενός αθλήματος μόνο με ερασιτέχνες ανιδιοτελείς ανθρώπους. Θες επαγγελματίες. Από το α ως το ω, για να φτιάξεις ένα προϊόν και να πας να το πουλήσεις σε κάποιον, στη δουλειά σου, στην καθημερινότητά σου, πρέπει να έχει κάποια υπόσταση και κάποια ποιότητα. Το να όσοι μαζέψει κάθε ομάδα γιατί δεν μπόρεσε να παίξει εντεκάρι ή σε οποιοδήποτε γήπεδο που μπορεί να μην πληρεί ούτε τις προϋποθέσεις. Δεν είναι προϊόν αυτό. Θεωρώ λοιπόν υπεραπαραίτητο, εντάξει, ο Γκάι είπε προχθές για την team, το πήγε μακριά. Μακάρι να είχαμε τέτοια ποιότητα και πόρους ώστε να μας αναλάμβανε μία team. Το να βρεις όμως επαγγελματίες ανθρώπους που από το πρωί στο βράδυ θα ασχολούνται με την ανάπτυξη του αθλήματος. Και την ανάπτυξη δεν μιλάω εδώ στην Αθήνα, γιατί τώρα χαιρόμαστε μεταξύ μας για ένα πρωτάθλημα Αττικής. Αυτό δεν είναι πρωτάθλημα. Είμαστε ίδιοι και ίδιοι 15 χρόνια, από άλλα πόστα ο καθένας γιατί μεγαλώνει. Αν κάτσεις και κάνεις μια ανασκόπηση όλης της σχεδόν 20 ετίας που κλείνει το άθλημα, πόσοι ρε παιδί μου καινούργοι μπήκανε σε αυτό το χώρο και τι αφήσανε, τι παρακαταθήκη αφήσανε για τις επόμενες γενιές? Νομίζω ότι θα σε πιάσει ψυχή σου. Θα καταλήξεις ότι είναι οι ίδιοι και οι ίδιοι με ένα ποσοστό ανανεωσιμότητας κάτω του 10%. Με λίγα λόγια να πούμε, όλοι έχουν κάνει λάθη. Όλοι, πρώτος εγώ, μπορώ να σου πω, μπορώ να πεις οτιδήποτε. Μπορώ να είμαι λάθος σε όλα. Αλλά το αποτέλεσμα για το άθλημα είναι ότι πάνω κάτω, με τους κύκλους που κάνει, βρισκόμαστε σε παρεμφερή επίπεδα και πολύ χαμηλότερα από τον ανταγωνισμό μας στο εξωτερικό. Και γι' αυτό η εθνική ομάδα είτε κάνει μια καλή παρουσία σε ένα προκριματικό, σε προκριματικό είναι σχεδόν αδύνατο να παίζει με επαγγελματίες, mm-hmm. δεν μπορεί να πάει στο επόμενο βήμα. Και στο είπα πριν. Ο Στέφανος έκανε εξαιρετική δουλειά τα προηγούμενα χρόνια. Είτε ο Στέφανος ήταν στον πάγκο,
είτε ο προπονητής της Ισπανίας είτε της Βραζιλίας. Για το Σόλεμε μιλάμε. Ναι, για το Σόλεμε. Θεωρώ ότι τα περιθώρια διαφοροποίησης είναι πολύ μικρά. Όταν έχεις να διαχειριστείς ερασιτέχνες, όπου το πρωί έχουν τη δουλειά τους, το βράδυ την οικογένειά τους και κάπου στο ενδιάμεσο προσπαθούν να βάλουν και το ποδόσφαιρο, το οποίο είναι το μεράκι τους, δεν μπορείς να ανταγωνιστείς στις επαγγελματίες. Όταν ο άλλος δουλεύει, αυτή είναι η δουλειά του, ξεκινάει με ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα σε σχέση με σένα. Άρα δεν χωράνε δύο καρπούτσια σε μία μασκάλη, να πούμε που λέει και ο Έλληνας. Σου πω και τρία και τέσσερα. Και τρία και τέσσερα. Βέβαια. Και απ' την άλλη δεν μπορεί να μειώνεις. Όσο είσαι φοιτητής, αν το θες, ή πιτσιρικάς, αντέχεις και δίνεις και περισσότερο. Έχεις αντοχές. Δεν είναι μόνο θέμα αντοχών, είναι και θέμα χρόνου, αν το θες. Ναι. Όσο μεγαλώνεις, αλλάζουν και οι προτεραιότητες σου. Και έχεις. Οικογένεια, έχεις παιδιά. Έχεις παιδιά, έχεις. Παθών. Και μάλιστα και με τρεις γυναίκες, έτσι. Με τρεις γυναίκες, καλή μου τύχη. Ναι. Να σου πω κάτι. Τα τελευταία 3-2,5 χρόνια που έχω τη μεγάλη μου την κόρη, αναγκαστικά και εγώ από το άθλημα. Στο άθλημα δεν μπόρεσα να αφιερώνω τον χρόνο που αφιέρωνα τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Δεν είναι ότι σταμάτησα να το αγαπάω ή δεν ασχοληθώ. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δυστυχώς έτσι είναι. Αν όμως αυτή ήταν η δουλειά μου, δηλαδή το πρωί ξεκίναγα και αντί να πηγαίνω στο γραφείο μου, ο ρόλος μου ήταν να αναπτύξω το φούτσαλ και ζούσα από αυτό, θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Και φυσικά δεν το λέω για μένα προσωπικά, ναι. Γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος στην Ελλάδα που έχει την τεχνογνωσία να μας πάρει από το χεράκι και να φτιάξει ένα τέτοιο πρωτάθλημα το οποίο θα πλησιάσει τα μεσαίου ελληνικούς της Ευρώπης. Θες επαγγελματίες και κατά τη γνώμη μου θες ξένους εκπαιδευτές που θα δημιουργήσουν εδώ Έλληνες επαγγελματίες που θα ζήσουν από αυτό το πράγμα και θα είναι η παρακαταθήκη σου για τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή ο δρόμος δεν είναι τόσο απλός. Δεν είναι ότι πλήρωσα δύο εκπαιδευτές, τους κράτησα εδώ 3 χρόνια και έλυσα όλα με τα προβλήματα. Είναι προϊόν. Το προϊόν έχει. Πρέπει να είναι στο διενεκές ανταγωνιστικό για να έχεις μετά όλα τα άλλα ωφέλη που θες. Χορηγούς, μπλα 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 μπλα. Άρα με λίγα λόγια η πρόταση είναι. Η πρόταση είναι μία ένωση η οποία θα αποτελείται από και από επαγγελματίες. Αν το θες οι ανιδιοτελείς θα πρέπει να είναι αυτοί που θα διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία της και ανάπτυξη πανελλαδικά μέσω επαγγελματιών, ώστε μετά να έρθουν όλα τα άλλα τα οποία ζητάμε. Μόνο έτσι, αν δεν φτιάξεις προϊόν, αν δεν προσελκύσεις παίχτες, δεν έχεις καμία τύχη. Και όταν λέμε παίχτες, θεωρώ ότι οι παίχτες που έχουμε ανταγωνιστεί στο παρελθόν, και δεν θα σου πω για τους top class Πορτογάλους, Ισπανούς, Ιταλούς, θα σου πω για πρωταθλήματα μεσαίου ελληνικούς. Θεωρώ ότι είναι παίχτες επίπεδου β' εθνικής κλασικού ποδοσφαίρου, ή μη επαγγελματίες ή επαγγελματίες, που ζουν από αυτό, και φυσικά από νεαρή ηλικία. Για να μάθουν το άθλημα, γιατί το άθλημα για να το μάθεις δεν είναι εύκολο. Είναι τεχνική, τακτική, πολύ ιδιαίτερη και γι' αυτό παίχτες υψηλού επίπεδου που μπήκαν σε μεγαλύτερη ηλικία στο άθλημα είτε δεν τα κατάφεραν, είτε αποχώρησαν σύντομα γιατί δεν μπορούσαν να μπουν στη φιλοσοφία του αθλήματος. Είναι πολύ ιδιαίτερη η φιλοσοφία μας. Και η τακτική πάνω απ' όλα. Βλέποντας, Χρήστο, γενικά το υλικό που υπάρχει. Στο πρωτάθλημά μας, υλικό, δεν το πω υλικό, παίχτες. Έτσι. Σε τι επίπεδο βλέπεις να βρισκόμαστε γενικά σαν σάλα παιχτικά? Συγκρινόμενοι με το εξωτερικό πάλι? Όχι, δεν θα το συγκρινούμε γενικά. Σαν, δηλαδή για εδώ πέρα πώς είμαστε, δηλαδή είμαστε σε καλό δρόμο, προσπαθούμε, έχουμε φτάσει σε κάποιο επίπεδο. Να σου το πω αλλιώς. Πόσες επιλογές έχει ένας ομοσπονδιακός προπονητής? 10 ομάδες αλφαεθνικής και άλλες 10 β' επί 15 παίχτες? 20 επί 15 δηλαδή. 300 παίχτες. Ναι. Πόσες επιλογές έχει ένας προπονητής? 14. Θες να είναι 400 παίχτες όλοι που έχουν πλέκτη, που δεν είναι γιατί πολλές ομάδες δεν έχουν καν 15 ναι. παίχτες. Πώς ξαναλέω, παραδείγματα Γαλλία η οποία με τα 1000 ζώδια μπαίνει σε Euro. Σλοβενία. Η Ρουμανία, η οποία έχει βγάλει πάρα πολύ καλές φουρνιές παιχτών, δηλαδή οι Ρουμανοί έχουν καλύτερες υποδομές ή περισσότερους πόρους από εμάς, ή απλά αποφασίσανε στρατηγικό ότι θέλουμε να αναπτύξουμε ένα άθλημα το οποίο για χύψη λόγους θεωρούμε ότι θα προβάλλει τη χώρα μας.
Αν λοιπόν με ρωτάς για το επίπεδο, το θεωρώ αρκετά χαμηλό. Θεωρώ ότι πολλοί παίχτες δεν έχουν βέβαια και τη σωστή καθοδήγηση για να μάθουν το άθλημα όπως πρέπει. Και σε πολύ μεγάλο ποσοστό εξαρτάται από την προσωπική ενασχόληση του καθενός να ψαχτεί, να μάθει, να δει πώς κινούνται οι παίχτες σε άλλα πρωταθλήματα για να πάει στο επόμενο βήμα. Λίγοι είναι και οι νέοι παίχτες που βγαίνουν και λίγοι είναι και οι top class παίχτες που έχουμε στο πρωτάθλημα. Μάλιστα. Και ανάλογο είναι και το αποτέλεσμα της εθνικής ομάδας, ξαναλέω. Ναι, σίγουρα. Αυτά είναι αλυσίδα. Συμπλήν πάντα στο ίδιο επίπεδο. Αυτά είναι αλυσίδα. Έχει σημασία μεγάλη για σένα αν θα αποκλειστεί στον προ-προκριματικό ή στον προκριματικό. Στο λέω, κάναμε δύο προκρίσεις στον προ-προκριματικό. Και τι έγινε. Υπήρχε περίπτωση ποτέ να πάμε σε Euro όταν παίζαμε με την Πορτογαλία και τη Σερβία. Εντάξει. Εκεί λέγαμε σαν Έλληνες κλασικά το ταξίδι μετράει. Θέλουμε να κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας δηλαδή. Μην κρυβόμαστε, αυτό ναι. Το λέμε όλοι. Ναι, αυτό δηλαδή. Αν είναι να τα λέμε μεταξύ μας για να χαϊδεύουμε αυτιά, το πιο εύκολο πράγμα θα σου πω εγώ ότι αχ, μας με τους Σέρβους κάτι στράβωσε και δεν βάλαμε ένα γκολ. Αυτές οι ομάδες συνήθως σε παίζουν σε ποσοστό 60% να βάλουν όσα γκολ θέλουν. Γιατί μετά έχουν το μεγάλο τελικό με τον δύσκολο του ομίλου. Ναι, ναι, ναι. Αν θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί και να μην ζούμε πάντα με το παρελθόν ότι καταφέραμε και κοντράραμε, ήμασταν στο ημίχρονο ισοπαλία με την τάδε με υπερδύναμη ή χάσαμε λίγο από την ψη υπερδύναμη, δεν το θυμάται άνθρωπος την επόμενη μέρα. Πραγματικά δεν το θυμάται άνθρωπος. Το αποτέλεσμα είναι ότι ποτέ δεν έχεις φτάσει ούτε κοντά στο να προκριθείς σε τελική φάση, που σημαίνει ότι κανείς δεν σε έχει ακούσει στον πραγματικό χώρο του φούτσαλ και όχι στο μικρό κοσμό μας. Ναι. Και για να γίνει αυτό θέλει ανθρώπους, γνώστες, επαγγελματίες και μακάρι να φτάσουμε εμείς που τα 20 προηγούμενα χρόνια ήμασταν αν θες από τους προτεργάτες, να είμαστε απλοί παρατηρητές. Τότε θα καταλάβεις ότι έχει φτάσει το φούτσαλ σε ένα επίπεδο το οποίο θα είναι ανταγωνιστικό στην Ευρώπη. Χρήστο, άμα σου λέγανε ποτέ να πλαισιώσεις την Ένωση σαν παλέμαχος, σου λέω εγώ τώρα. Μια υποθετική ερώτηση θα έκανα. Θα σε ενδιαφέρε, θα ήθελες να ασχοληθείς. Μόνο αν ήξερα ότι οι κεφαλές είναι επαγγελματίες και έχουν μόνο και μόνο σκοπό να δουν μέσα στην επόμενη εξαετία, θα στο βάλω εγώ, γιατί είναι λίγο να πεις μικρότερο διάστημα, την εθνική ομάδα σε μια μεγάλη διοργάνωση και το πρωτάθλημα σε όλη την Ελλάδα. Να πάω να κάνω τον παράγοντα δεν μου λέει κάτι. Το μόνο που με ενδιαφέρει και με κάθε τρόπο, αν υπάρξουν σωστές προδιαγραφές, θα το κυνηγήσω στο μέλλον, είναι να ακουστεί αυτό το άθλημα από άκρη σ' άκρη σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή δεν μου λέει κάτι το να πάρω ένα τίτλο και να μην κάνω τίποτα. Αυτή είναι ευχή όλων μας, να ξέρεις. Λοιπόν. Αυτό ήταν ο Χρήστος Σάχης. Χρήστο, πολύ ενδιαφέρον η κουβέντα που είχαμε. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ και πάλι που ήσουν εδώ πέρα. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα τα πούμε πάλι σίγουρα σύντομα. Όποτε θες. Για φούτσαλ πάντα έχω χρόνο. Καλές γιορτές να έχουμε. Καλές γιορτές σε όλους. Με υγεία πάνω απ' όλα. Και ραντεβού. Και ραντεβού στα γήπεδα. Στα γήπεδα. Πάντα. Γεια σας.